Καταρχάς θα ήθελα να εκφράσω στον πρόεδρο του Λαϊκού Ορθοδόξου Ταγιαρμού, τον Γιώργο Καρατζαφέρη, τις θερμότερες μου ευχαριστίες για την πολύ μεγάλη τιμή που μου έκανε να με προτείνει ως νέο Γενικό Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής του ΛΑΟΣ. Και εδώ να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της Κεντρικής μας Επιτροπής, ομοφόνος και μέσα σε πανηγυρικό, θα λέγα, κλίμα, που εμπιστεύτηκαν αυτή την τόσο κρίσιμη κομματική θέση. Θέλω να ξέρουν όλοι ότι θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να ανταποκριθώ και σε αυτά τα νέα μου καθήκοντα. Θέλω επίσης να επισημάνω ότι από χθες ζούμε σε ένα νέο πολιτικό σκηνικό. Η αλαζονία της νέας κυβερνήσεως του ΠΑΣΟΚ και του κ. Γιώργου Ανδρέου λέω δεν μπορεί να υπάρξει. Και αυτό γιατί ο Γιώργος Καρατζαφέρης πρότεινε δημόσια και με θάρρος προς την όποια νέα ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας ότι αν ο κ. Γιώργος Ανδρέου επιμείνει στο να προχωρήσει σε ραγδαίες εξελίξεις στα εθνικά μας θέματα σε σχέση με την Κύπρο και με τα Σκόπια. Αλλά κυρίως στο αν ο κ. Ανδρέου επιμείνει στο να δώσει ψήφους μετανάστες και ηθαγένειες όποιων γεννιέται στην Ελλάδα, μετατρέποντας την Ελλάδα στις ΗΠΑ, ότι σε αυτήν την περίπτωση εμείς ως Λαϊκός Ορθόδοξος Ταγιαρμός δεν θα υπερψηφίσουμε τον Κάριο Παπούλια παρά μόνο μετά από εθνικές εκλογές και αν το ίδιο πράξει και η όποια νέα ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, τον Μάρτιο θα πάμε ξανά σε εθνικές εκλογές. Και θα πάμε ξανά σε εθνικές εκλογές, διότι εφόσον το ΠΑΣΟΚ αρνείται το δημοψήφισμα για το όνομα της Μακεδονίας, εφόσον το ΠΑΣΟΚ αρνείται το δημοψήφισμα για την ψήφο μετανάστες, εμείς θα επιδιώξουμε να αποκτήσει ο Έλληνας πολίτης φωνή και ο καθένας από εμάς υπέρ να αποφασίσει εάν θέλει ή όχι να καταστρέψουμε την Ελλάδα. Γιατί και η Βόρεια Μακεδονία για τα Σκόπια, το όνομα Βόρεια Μακεδονία για τα Σκόπια, αλλά και η ψήφο μετανάστες θα είναι το τέλος της Ελλάδας μας όπως μας συνέδωσαν οι προγονείς μας και όπως την ξέρουμε. Και εμείς, ως Λαϊκός Ορθόδοξος Ταγιαρμός, θα κάνουμε το παν για να αποτρέψουμε αυτές τις εξελίξεις. Αποδεικνύεται για πολλωστή φορά ότι η πολιτική παρουσία του Γιώργου Καρατζαφέρη του Λαϊκού Ορθόδοξου Ταγιαρμού είναι ιδιαίτερως κρίσιμη για την πορεία της χώρας. Σας καλούμε όλες και όλους να στηρίξετε αυτή μας την προσπάθεια, αυτή την πρωτοβουλία του πρόεδρου ΛΑΟΣ, να την διαδώσετε όσο περισσότερο μπορείτε, ώστε να αναγκάσουμε την κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και τον κύριο Γιώργο Ανδρέου να οπισθοχωρήσουν και τα δύο. Και σε έναν συμβιβασμό επέσοδο με τα Σκόπια, όπως φαίνεται ετοιμάζουν, αλλά και στην απόδοση της ηθαγένειας σε όποιον γίνεται στην Ελλάδα και κινδυνεύονται στο μέλλον της χώρας.